Ναι. Η πρόοδος είναι μέχρι και το προηγούμενο μάθημα. Γεωθερμική συμπαραγωγή, αιωλικά, φωτοβολταϊκά και ηλιακή. Εντάξει, αυτά τα τέσσερα κεφάλαια. Ούτε η εισαγωγή είναι μέσα, ούτε το σημερινό μάθημα είναι μέσα στην πρώτη πρόοδο. Α, τα μεταφορικά δεν έχει. Μεταφορικά δεν έχει, δηλαδή. Τι μεταφορικά. Μεταφορά βιομάζα. Όχι, η βιομάζα είναι δεύτερη πρόοδο. Α, είναι, όχι, όχι, μεταφορικά. Να, δεν ήταν, συγγνώμη, το μέρος δεν πέσει. Λοιπόν, ξεκινάμε από την άσκηση που είχατε να παραδώσετε αυτή τη βδομάδα. Η οποία... Μέχρι και την προηγούμενη, μέχρι και η γεωθερμική συμπαραγωγή. Είναι μέσα, ναι. Α, είναι και το μάθημα των ονομασίων, βέβαια. Λοιπόν, σας είχαν βάσει το πρότυπο αρχείο, το οποίο είχε κατά λάθος κλειδωμένα δύο κελιά. Ήταν τα κελιά Ι14 και Ι15 ξεκλειδώθηκαν, οπότε μπορείτε να τα δουλέψετε. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσατε να τα δουλέψετε, μεταφέροντάς τα σε ένα νέο αρχείο. Αλλά τώρα μπορείτε να τα δουλέψετε και μέσα στο πρότυπο. Όπως επίσης, και υπήρχε και μία παραπλανητική πληροφορία, ήταν κάπου ένα 55, πού ήταν αυτό, να, κατάσταση 3, ναι, κατάσταση 3, αυτή η θερμοκρασία θα έπρεπε να είναι 55, ήταν 80 και τα 55, και το είχα σημειώσει 80. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι, από αυτούς που έχουν ασχοληθεί, που έχουν κολλήσει. Ο κιούκο τζέν στην κιλοτζάλα να σηκώνει, θα βρεθεί με τον κιούκο τζέν στην κιλά να σηκώνει, γιατί θα σηκώνει τον 9 μηνών. Το κιούκο τζέν σε κιλοτζάλα να σηκώνει, θα βρεθεί από την κατανάλωση πετρελαίου. Έχετε όλοι μία κατανάλωση πετρελαίου, κάποια ΤΟΕ, τα οποία επιμερίζονται στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οπότε έχετε κάποια, τα ΤΟΕ, τα 2.000 ΤΟΕ που έχετε, 2.000 ΤΟΕ. Επί 42.000 μεγατζάουλ το τώρα γίνεται κάποια μεγατζάουλ. Αυτά τα μεγατζάουλ διαιρούνται με κάποια σεκόντ για να γίνουν κιλο μεγατζάουλ. Τα πολλαπλασιάζετε επί 1000 τα κάνετε κιλοτζάουλ. Και αυτά τα κιλοτζάουλ θα πρέπει να τα διαιρέσετε με κάποια σεκόντ. Είναι τα σεκόντ του 9 μήνου, πόσο είναι αυτό. 31 συν 30 συν 31 συν 31 συν 28 συν 31 συν 30, όλο αυτό μέσα σε παρέθεση, επί 24, επί 3.600 και βγαίνουν όλα τα σεκόν του διαστήματος. Οπότε βγάζετε με αυτόν τον τρόπο τη μέση θερμική ισχύ. Αυτή η μέση θερμική ισχύ είναι το Q-Co Generation σε kilojoule ανά σεκόν. Από πάνω έχετε και το Q-Co Gen Total που είναι kilojoule ανά κιλό γεωθερμικού ρευστού. Διαιρώντας αυτά τα δύο μεταξύ τους, υπολογίζεται τη μαζική παροχή της γεώτρησης. Κιλά γεωθερμικού ρευστού ανά σεκόν. Και μετά είπατε για να δούμε την ομοδεκτική παροχή, το πολλαπλασιάσουμε με έναν ειδικό όγκο που μας δίνεται. Τον ειδικό όγκο στην κεφαλή της γεώτρησης. Αυτό όταν είναι σχεσμένο... Τον οποίο ειδικό όγκο τον έχω εδώ πάνω, θα πρέπει να τον βρείτε. Στην κεφαλή, βλέπετε στο κελί, τα καταλαβαίνετε τα κελιά, έτσι μου είναι μικούλια. Λοιπόν, άμα θέλετε, ελάτε και λίγο πιο κοντά εσείς που κάθεσαι πίσω για να βλέπετε καλύτερα τον πίνακα. Εδώ σας ζητάω έναν ειδικό όγκο να βρείτε. Τα θερμοδυναμικά δεδομένα υπάρχουν εδώ. Είναι στις συνθήκες της κεφαλής της γεώτρησης ποιος είναι ο ειδικός όγκος. Μαζική παροχή, δηλαδή κιλά ένα σεκόν, επί ειδικό όγκο που είναι μέτρα στην τρίτη ανά κιλό, θα πολλαπλασιάζεται μεταξύ σας και γίνεται μεταξύ τους και γίνεται μέτρα στην τρίτη ένα σεκόντ, γίνεται ογκομετρική παροχή στο κελί
Γιώτα 49. Ναι. Στολίσατε στο εναλλάκι 1 που ζητάτε να βρούμε την μαζική παροχή ψυχική. Στον εναλλάκτη 1. Κάτω. Εναλλάκτη 1. Να βάλουμε λιγάκι το σχήμα γιατί είναι πιο καλά. Α, πώς θα τα ανοίξω το σχήμα εδώ. Θα υπάρχει μέσα στο Word φαντάζομαι. Σωστά. Υπάρχει μέσα στο Word. Οι εναλλάκτες έχουν 4 ρεύματα. Είσοδο του ρευστού, του θερμού ρευστού, είσοδος θερμού, έξοδος θερμού. Είσοδος θερμενόμενου, έξοδος θερμενόμενου. Το θερμενόμενο είναι το ψυχρό που θερμαίνεται. Η κατάσταση 4 είναι το κορεσμένο νερό, το κορεσμένο γεωθερμικό ρευστό, δηλαδή το κορεσμένο νερό από το διαχωριστή. Ξέρουμε την ειδική του ενθαλπία. Να πάμε στο Excel. Στο διαχωριστή έχουμε πίεση. Ένα λεπτό, να τελειώσω αυτήν την ερώτηση. Ο διαχωριστής βρίσκεται σε 50 μπάρα, θυμάμαι καλά. Ναι. Που το λέει πίεση στην κατάσταση. Κατάσταση. Ναι, 50 μπάρα. 50 μπάρα. 50 μπάρα είναι στην κατάσταση 10. Εγώ θέλω την πίεση. Είστε μπροστά και δεν βλέπω. Θερμοκρασία ψυχτικού πίεση. Αλλά είναι λάθος. 50 δεν υπάρχει. Στο διαχωριστή πώς είναι η πίεση. Στην οποία κεφαλή. Ελαττώνται στα 50 μπαρ στο διαχωριστή. Οπότε ξέρουμε στην κατάσταση 4 έχουμε κορεσμένο νερό στα 50 μπαρ. Κορεσμένο υγρό στα 50 μπαρ. Η ενθαλπία του είναι αυτή. Σε κιλοτζάουλ ένα κιλό. Βγαίνει από τον εναλλάκτη, κάτι λέει σε αυτό η εκφώνηση. Συγκεκριμένο νερό. Νομίζω. Είναι ο εναλλάκτης. Ένα. Πού το λέει αυτό? Κάτω κάτω. Λέει εξέγγιση από το δεύτερο εναλλάκτης 55 βαθμούς. Αυτό λέει. Στη συνέχεια εισέρχεται στο δεύτερο εναλλάκτη. Εισέρχεται στο δεύτερο εναλλάκτη στους 55, που σημαίνει ότι εξέρχεται από τον πρώτο στους 55. Η κατάσταση 5 είναι όλο αυτό το ρεύμα. Δηλαδή έχουμε στους 55. Εισέρχεται σε δεύτερο εναλλάκτη από τον οποίο εξέρχεται στους 55, σωστά. Στην κατάσταση 5. Κύριε, αν μου πες κάποιο παρομοιάσεις σε δάμα συνήθως. Θα συγκριθούμε λίγο, στο δίνω, ναι. Πού το λέει αυτό? Το κορεσμένο υγρό από το διαχωριστή αρχικά τροφοδοτεί με θερμότητα έναν ατμοστρόβιλο που λειτουργεί με ψυχτικό μεταξύ πιέσεων 16 και 1 μπαρ και εξέρχεται από τον αντίστοιχο εναλλάκτη στους 80 βαθμούς Κελσίου. Ναι, και εδώ στην κατάσταση 5. Ναι, το έχω το 80, παιδιά. Γιατί είναι λιγάκι ασαφές από την εικόνηση. Έχω 80, 50 μπαρ και 80 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, από τα 80 μπαρ και στους 50 βαθμούς Κελσίου, αν πάμε θα δούμε ότι είναι συμπιεσμένο υγρό. Οπότε θα το προσομοιάσουμε με κορεσμένο υγρό στους 55 βαθμούς, στους 50 βαθμούς Κελσίου. Τα δεδομένα είναι εδώ.
κορεσμένο υγρό στους 50 βαθμούς Κελσίου. 50 ή 80. 50. Α, 80. 80, ναι, στους 80 βαθμούς Κελσίου. Στους 80 βαθμούς Κελσίου, ναι, κορεσμένο υγρό στους 80 βαθμούς Κελσίου είναι αυτή η τιμή. Είναι συμπιεσμένο. Άρα προσομοιάζεται με κορεσμένο. Ναι. Οπότε από το, βγαίνει από τον διαχωριστή στα 50 μπαρ. Στα 50 μπαρ είναι 263,9 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή εδώ έχουμε 263,9 υγρό κορεσμένο στην κατάσταση 4 και στην κατάσταση 5 έχουμε 80 κορεσμένο. Άρα ξέρουμε αυτές τις δύο εθαλπίες. Στην κατάσταση 7 τώρα του ψυκτικού. Στην κατάσταση 7 του ψυκτικού έχουμε 16 μπαρ. Για να το βρούμε στην κατάσταση 7 του ψυκτικού πρέπει να έχουμε λύσει το στρόβιλο του ψυκτικού. Βρίσκουμε την κατάσταση 7S και την κατάσταση 7 του ψυκτικού και βρίσκουμε την εθαλπία εδώ, ξεκινώντας από την κατάσταση 6 και προσθέτοντας το έργο της αντλίας του ψυκτικού. Στην κατάσταση 8 είναι, για πες το, πώς λένε κοπελιά? Αργυρό, ναι. Ναι, κάναμε εμείς τον ατμοστρόβιλο, γιατί θα χάναμε τα νούμερα, οπότε παίρνουμε τη θέση την εθαλπία που έχει στην κατάσταση 7. Ναι, και τη βάζουμε εδώ. Ναι, ναι. Και στην κατάσταση 8 που είναι στα 16 μπαρ και τη μέγιστη θερμοκρασία των 180 και τη βάζουμε εδώ. Λοιπόν, την παροχή του νερού, εδώ τώρα έχουμε τις δύο, έχουμε, ξέρουμε όλες τις ειδικές εθαλπίες, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Και η θερμότητα που χάνει το ένα ρεύμα είναι ίση με τη θερμότητα που παίρνει το άλλο ρεύμα. Ξέρουμε τη μαζική παροχή της υγρής φάσης εδώ. Τη μαζική παροχή στην κατάσταση 4 είναι η παροχή του κορεσμένου υγρού από το διαχωριστή, η οποία είναι... Αφού έχουμε βρει τη μαζική παροχή γεώτρησης, η μαζική παροχή γεώτρησης επί το 1 μείον χ στο διαχωριστή. Στο διαχωριστή έχουμε και το χ. Η μαζική παροχή της γεώτρησης επί το 1 μείον χ στο διαχωριστή μας δίνει τη μαζική παροχή στο ρεύμα 4 και στο ρεύμα 5. Οπότε, μαζική παροχή στα ρεύματα 4 και 5 επί τη μεταβολή της εθαλπίας H5-H4 βρίσκουμε το Q που μεταφέρεται από το ένα ρεύμα στο άλλο. Ξέρουμε και την μεταβολή της εθαλπίας από την 7 στην 8, δηλαδή μαζική παροχή ψυκτικού επί H8-H7 είναι ίσο με μαζική παροχή γεωθερμικού επί H5-H4. Το μόνο άγνωστο εδώ είναι η μαζική παροχή ψυκτικού και βρίσκεται. Υπάρχουν και ηχογραφημένα στο βίντεο, οπότε... Δεν είχαμε το σχήμα ξανά. Δεν είχαμε μιλήσει για το σχήμα. Για ποιο? Για το... Για ποιο? Για αυτό που είπαμε τώρα, μετά είπαμε ότι δεν είχαμε μιλήσει. Ναι, αλλά έχουμε κάνει συνδυασμένους κύκλους και μεταφορά θερμότητας στη θερμοδυναμική. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, άλλη εμπορία. Δέσποινα, κάτι πήγες να πεις κάποια στιγμή. Εγώ στην κατάσταση 1 δεν έχω καταλάβει.
στην κατάσταση 1 έχουμε κορεσμένο ατμό από το διαχωριστή. Είναι κορεσμένος ατμός στα 50 bar και από εκεί παίρνουμε τις θερμοδυναμικές του ιδιότητες και η μαζική του παροχή είναι η μαζική παροχή της γεώτρησης επιτοχή στο διαχωριστή, επί την ποιότητα στο διαχωριστή. Πού είναι ο καινούργιος μαθητής, τι κάνει, κοιμάται, δεν τον νοιάζει. Ναι. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Πάμε προς τα πίσω. Όχι τη σημερινή, θα μετά την προηγούμενη. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την πρόβλημα. Έχω μόνο μία ερώτηση. Επειδή κάνει και στην άσκηση ουσιαστικά έχει πει ένα ακόμη μία. Πιο δυνατά λέω ότι έχει πει ακόμη λέω ένα ακόμη κύκλο ουσιαστικά. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Όπω τα ήξερα. Ένα κύκλο εναλλάκτε, εμπλιεστέ, αγγλίε, άλλε. Ουσιαστικά την έχει μόνο ένα τρόπο και ένα δεύτερο τρόπο για να την μεταλλεύουν τη θερμότητα. Ναι. Έχει γίνει πιο περίπου αρκετά γιατί έχει μπει αυτό ο εναλλάκτη, αυτό ο εναλλάκτη, τόσο ο κύκλος, αυτή η αντλία. Απλά όμως είναι που πρόσθετα θέλει κάτι καινούργιο. Όχι, καινούργιο δεν είναι. Κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Λοιπόν, για το Πάσχα έχουμε στις 12 έχουμε την πρόοδο, στις 18 έχουμε το μάθημα το πρώτο βιομάζα, και μετά έχουμε κι άλλο. Όχι, μετά πάει. 12 στις 10, 12 είναι Τρίτη, 19 και μετά πάει 19 και μετά πάει μετά το Πάσχα. Οπότε κατά τη διάρκεια του Πάσχα θα έχετε αυτή την άσκηση που δεν θα την έχετε τελειώσει, την άσκηση της γεωθερμικές αυλίες θερμότητας και την πρώτη άσκηση βιομάζας που είναι απλή. Θα γίνει ακόμα ένα φροντιστήριο την Τρίτη 19 που λένε κάποια παιδιά, ήταν εδώ δύο κοπέλες, θα κάνουμε φροντιστήριο μέχρι την άλλη Τρίτη που είναι η πρόοδος. Αν συμφωνήσετε και μου στείλετε να το ανακοινώσω για να έρθουν όλοι και μπορούμε να κάνουμε ακόμα ένα φροντιστήριο εμβόλυμο όποτε νομίζετε για τις ασκήσεις που θα έχετε για το Πάσχα. Α, δηλαδή λέτε να κάνουμε 12 μετά. Ναι. Θα κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, ναι. Και την τελευταία τρίτη θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Και να κάνουμε ακόμα ένα μέχρι την τρίτη. Του δίνουμε τώρα το λόγο. Ναι, ναι. Θα τα καλά την Πέμπτη. Ή την Παρασκευή. Λοιπόν, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συμφωνήσετε μεταξύ σας. Άμα δεν πάρω εγώ mail, θα ανεβάσω εγώ ανακοίνωση. Άμα θέλει κάποιος, ας μου στείλει ένα mail να μου θυμίσει να βγάλω ανακοίνωση για έκτακτο μάθημα μέχρι την πρόοδο. Χρειάζεστε έκτακτο μάθημα μέχρι την πρόοδο. Ωραία. Οπότε πρέπει να βγάλω μια τέτοια ανακοίνωση. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα γεωθερμίας, να πάμε στα προηγούμενα, τι προβλήματα έχουμε. Ναι, ναι. Πάμε στο αιωλικό, που σας το είχα δώσει λιμένο. Κάποιος μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πρώτη πυλήση. Είναι εδώ αυτός. Για πες. Και εδώ πέρα, στην πρώτη τη λειτουργική συμπραγή. Που υπολογίζουμε το HI. Το HI, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν το V average, δεν ξέρει τι είναι. Το V average είναι το σε 9. Είναι σε 17 δια σε 9. Σε 17. Για το οποίο είναι το K, ναι, K δια... Εδώ είναι η Weibull, έτσι δεν είναι.
Δηλαδή, άμα διορθώνουμε... Για να την ανοίξω λίγο, δεν το θυμάμαι το Wayne που. Είναι η Ρέιλε, όπως έχω πάρει τη Ρέιλε απευθείας. Μάλλον. Όχι, αφού παίρνω στο παράγοντα σχήματος στους Wave, δεν θα πρέπει να το παίρνω. Ναι, ναι. Και είναι κάπα, είναι κάπα 2, κάπα προς και βάζω μέσα στα χέρια του ανέμου. Ενώ πρέπει να βάλω μέσα στα χέρια του ανέμου. Σε, κάπα διασέ, όπου το σε είναι το σε είναι V average και 09. Ναι, μάλλον έχεις δίκιο, ε. Και πρέπει να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις αυτό. Ναι. Το σε, ναι, υπάρχει σε όλα αυτά και είναι το V average για 09. Βέβαια. Διορθώνει ο κύριος Κουσμαντάκης, σύμφωνα με αυτό. Ναι. Γιατί εγώ είχα βάλει το διαμηδένι και... Άρα έχω να την ξαναστήρω. Ναι, μάλλον θα πρέπει να την ξαναστήρω. Άρα θα πρέπει να την ξαναστήρω. Ναι, τη διορθώνω τώρα. Άρα στην πρώτη φορά είχα βάλει το διαμηδένι και να... Ναι. Τώρα ενέργεια. Οπότε εδώ όλοι παίρνατε λάθος. Αλλά το είχαν στείλει πολύ... Το είχαν στείλει πολύ αντιγραφή, οπότε δεν το πήραν. Ένα λεπτό να σημειώνω τώρα για το Κοσμαδάκι. Να ξαναστείλω Good Solution. Το έχω αυτό. Και με το Ευαδόν. Με το Ευαδόν νομίζω το έχω διορθώσει. Το Ευαδόν δεν το έχω ξεχωριστή στήλη, απλά πάμε... Από εδώ, εδώ. Εδώ, αυτή είναι η ποια είναι. Είναι το... Α! Καλά, δεν το είχα διορθώσει αυτό. Ναι, γιατί να μου το έφτασε λάθος τώρα. Χθες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα 50 μέτρα, η ακτίνα. Είναι το ύψος ανεμογεννήτριας, άρα αυτό δια 2 είναι η ακτίνα. Οπότε χρειάζεται ένα π. Ναι, ναι. Οκ. Πιθανότητα δεν το είχα κάνει σε εγώ. Και την τελευταία σημαντική. Ναι. Είναι η ηλεκτρική απόδοση της γεννήτριας είναι 90%. Το 0,15 έχει να κάνει με το VHI που είναι 0,15. Πόσο θα έπρεπε να είναι. Ναι, εντάξει, αυτό, έχει, αυτό τουλάχιστον έχει διορθωθεί. Ναι. Οπότε αυτά με το WIND και πρέπει να ξαναστείλω το WIND στον Κοσμαδάκι. Ναι. Μετά την ψωμί. Μέρη 3, έχει κάνει κάποια.
Ποια πέντε. Ποιο εδώ η Έλλη. Ποιο την Α. Τώρα εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει με αυτή την ισχύ. Δεν κατάλαβα τι λες. Εγώ πήρα το τελευταίο κερί που είχε, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά μου πιένει να όλοι στην κερί. Τι να πω, τι να πω εγώ αν βγαίνει λάθος στη στήμη. Κάπου θα γίνει λάθος. Αν είναι σωστός εδώ ο υπολογισμός. Ναι, είναι σωστή. 870.000, παιδιά, έχουν όλοι οι άλλοι λάθος αυτό. 870.621 επί την ισχύ στο 2,05 συν 740. Ναι, ο τύπος είναι αυτός εδώ. 621 συν 50. Το 50 θα πρέπει να μπει σε κιλοβάτ στη 2,05 είναι αυτός ο τύπος. Μετά το, σε αυτό εδώ στηρίζονται όλοι οι υπολογισμοί από εδώ και πέρα, οπότε αν είναι όλοι λάθος θα ξεκινάει από εδώ. Εκτός αν δεν έχεις πάρει τη συνολική ισχύ και έχεις πάρει την ισχύ ένα τετραγωνικό μέτρο. Και πρέπει να το πάρεις σε κιλοβάτ. Οπότε πριν το wind, να πάμε αλλού. Πάμε στο φωτοβολταϊκά. Το είπαμε δύσκολο το φωτοβολταϊκά. Πάμε στο πρότυπο. Για να πείτε μου τα νούμερά σας, να βάλω τα νούμερά σας εδώ, να τα ξέρεις τα νούμερά σας, να το... Θα το... Δηλαδή... Φέρ' το φλασάκι να τα... Το επιχείλια δια χίλια οδήγει στο ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ναι, θα μπορούσε, ναι. Ναι. Τώρα αυτό με το όλη στήλη λάθος πρέπει να έχει να κάνει ότι η όλη στήλη είναι μαρκαρισμένη με τον ίδιο κωδικό, αλλά στην ουσία σας βγάζει και το πρώτο κερί λάθος και τα παρακάτω και το πρώτο. Άρα πρέπει να υπάρχει λάθος υπολογισμός. Λοιπόν, το σημειώνω να το... Ναι. Μισό λεπτό. Και μετά το είναι και το μη λάθος που χρησιμοποιείται. Στη στήλη Q. Εντάξει, δεν έχω πει αυτό 30.
Λοιπόν, και μετά. Δηλαδή σας βγάζει όλο το Excel, όλα λάθος και το τελικό αποτέλεσμα σας, εσείς το βρίσκετε σωστό. Ναι, το έχω και μαζί μου το δείξουμε. Ναι, φέρτε. Να ρωτήσω κάτι το ίδιο. Ναι. Αν δεν είναι το εντάξει. Μπορώ να πω νομίζω, Να μήπως έχετε μετατοπίσει καμία στήλη, κανένα τέτοιο και τα συγκρίνει λάθος. Ναι. Θα δούμε αυτό το δει. Ναι, δεν νομίζω πήγε. Ποια στήλη? Πρέπει να είναι στο reporting, γιατί είναι κάθε ομάδα κελιών με τον ίδιο υπολογισμό. Αυτά είναι ο ίδιος τύπος από πάνω μέχρι κάτω. Είναι η ίδια ομάδα κελιών. Νομίζω σε αυτά τα πρώτα θέματα η διόρθωση γινόταν ανά ομάδα κελιών. Και αν έβρισκε λάθος εδώ, έκανε report όλη την ομάδα κελιών. Αλλά θα το δούμε αυτό. Είναι το μέχρι. Ναι, είναι. Στη Λιτζή. Όχι, δείτε το κόκκινο. Μετά το κόκκινο. Μετά το κόκκινο. Μετά το κόκκινο. Το έχει στο στιχάκι. Ναι, υπάρχει μέσα και ένα I. Το I σου είναι σωστό. Είναι. Πώς θα είναι το στιχάκι, άρθρο, συν 0,3 επί. Παιδιά, αν. Ο τύπος είναι ο ίδιος, πότε πρόλαβε να το δει στον τύπο. Αυτόν εδώ. Αυτός είναι ο τύπος. Ναι, ναι, κάνεις κάπου λάθος. Γιατί δεν το κάνεις σε όλους, αν είναι λάθος το πρόβλημα. Ναι, αλλά θα πρέπει το I να μπει μέσα νομίζω σε VAT. Ναι. Πώς γίνεται να παρακολουθεί τη διόρθωση.
πρέπει να πάρω όλα τα κόκκινα τα δικά σας και να τα κάνω paste στα δικά μου. Τώρα τα πήρε έτσι, αλλά νομίζω σε μένα είναι το αυτό ίσο με εκείνο, ίσο με εκείνο, ίσο με εκείνο. Λοιπόν, τώρα πού είναι τα λάθη, πρέπει να τεστάρω τα λάθη, ε. J62 πέρα το TAP PV.
Ναι. Και μας βάζει λάθος, δεν ξέρω. Ωραία, για πες και στην ομάδα σου και εγώ να δω για τη διόρθωση. Στο... Κάτσε να το πάρω από εδώ. Είστε ομάδα 19. Είναι η στήλη K62 μέχρι K72. Λοιπόν, ενώ ο τύπος του νι τα. Τύπος του νι τα. Είναι ο ίδιος και ο ίδιος και για τις τρεις κλήσεις στην τρίτη κλήση τα κελιά πες μου λιγάκι είναι κάπα 63. Λάθος. Οκ. Τις λύσαμε όλες τις απορίες. Ναι, θα πρέπει να τσεκαριστεί και αυτό. Ναι, τώρα να πάμε. Να το κλείσω παιδιά αυτό το θέμα. Και πάμε να το δούμε και αυτό. Θα δούμε τις απειλές. Και για το θέμα 1. Έχουμε λάθος. Κάτι το βγάζει λάθος. Ότι είναι εκεί. Δεν 36 με 47 και είναι 36 με 47. Που σας είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά η D36, αυτό το εράλφα δηλαδή. D36 με 47. Και παίρνουμε το δέλτα νί και το μέγα. Ναι, το μέγα δέλτα κάπα το βλέπω όμως το έχω μεταφέρει τώρα, το παίρνω από εδώ. Άμα δείτε εδώ είναι φαίνεται, από κοντά φαίνεται ότι είναι αυτό μαρκαρισμένο. Αυτό το μέγα δέλτα κάπα δεν είναι μαρκαρισμένο. Και ποιο είναι το θέμα εδώ? Ο τύπος πάρε εδώ δεν είναι στάνταρ. Ο τύπος είναι στάνταρ, θα πρέπει να πάρει αυτό το ωμέγα δέλτα κάπα, αυτό το ωμέγα δέλτα κάπα που είναι δίπλα του, και αυτό το ωμέγα δέλτα από εδώ και αυτό το δέλτα νι από εδώ. Έχεις το σάκι θέλετε να το δείτε. Ναι. Εδώ, η στήλη νι, είναι σε όλο το να τελειώσουμε λιγάκι. Και τα αποτελέσματα που μας δίνετε δεν είναι ίδια, αλλά αυτό εξαρτάται από το βίντεο που δεν το είχαμε ίδιο. Το βίντεο που το είχαμε κάνει πέρυσι. Το παίρνουμε από εσάς δηλαδή το φύτα. Ναι, στην αρχή σας το είχαμε στείλει λάθος και το είχατε πάρει έτσι νομίζω. Αλλά δεν το κάναμε για το δεύτερο, ας πούμε δεν το κάναμε για το καθένα, το είχαμε κρατήσει όπως είπε. Ναι, αλλά όταν ξαναστέλνετε το θέμα, ξαναγίνεται η αντικατάσταση. Αυτό βλέπει ένα Excel. Δεν έχει κρατήσει τις αλλαγές από το πρώτο Excel που έχετε στείλει. Αυτό ανοίγει το Excel ξανά σαν πρώτη φορά να το βλέπει. Λοιπόν, εδώ το έχουμε... Θέμα 1. Γιατί ομάδα μείον 1. Έχουμε κάνει πολλές διορθώσεις και έχει αγωνιστεί το άρθρο το αρχείο έτσι. Πρέπει να πάρουμε τώρα όλες τις τιμές τις δικές σας, ε. Από εδώ.
Όχι, σε ποια στήλη εμφανίζει τη διαφορά. Στο. Στο. Στο D36. D36 εδώ. Εδώ εμφανίζονται δύο λάθη. Ποιο άλλο λάθος εδώ. Εμφανίζεται στο 1,08.